Βρίσκεστε στο πύρινο μέτωπο στη Βαριμπόμπη, κύριε Πατούλη. Ναι, ναι, ήμασταν εκεί. Είναι σίγουρο ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν μια βελτίωση. Προφανώς και τα εναέρια μέσα πλέον δίνουν το δικό τους αποτελεσματικό τρόπο της απόλυτης κατάσβεσης. Θα έλεγα βέβαια ότι αυτό έχει να κάνει με τις προηγούμενες ώρες όπου ευτυχώς τα πάρα πολλά σημεία τα οποία διάσπαρτα υπήρχαν μικρές εστίες δεν είχαν καμία δυνατότητα περαιτέρω ανάφλεξης ή αν θέλετε φωτιάς, η οποία ήταν πολύ σημαντική. Άρα βλέπουμε πρωινό... όμως παρόλα αυτά, κύριε Πατούλη, μικρές αναζωπηρώσεις, οι οποίες βέβαια είναι επικίνδυνες και είναι και συνεχείς. Είναι αλήθεια, αυτό ήταν μεγάλο το μέτωπο και προφανώς σε διάφορα σημεία μπορεί να υπάρξουν τέτοιες. Ο αγώνας λοιπόν που δίνεται και ο επίγειος και ο εναέριος είναι όλες αυτές οι μικρές εστίες σε πολλά χιλιόμετρα απόσταση να μπορέσουν να κατασφεστούν κλήρως πριν ενδεχομένως αλλάξουν και τα καιρικά φαινόμενα με την έννοια της υψηλότερης ισχύως του αέρα. Υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση και βέβαια στην καταμέτρηση των πληγών που μπορεί να... Το είπε να και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν παρόν στην περιοχή, είναι. Ότι από είναι σήμερα θα αρχίσουν οι καταμετρήσεις, οι ζημιές, τι έχει γίνει. Δυστυχώς μεγάλη πληγή. Και είναι σίγουρο ότι μέχρι στιγμής το ότι δεν καταγράφεται και προφανώς έτσι θα είναι καμία απώλεια ζωής μέσα από τις γρήγορες εκενώσεις των οικισμών, προληπτικές αλλά και πολύ απαραίτητες, είναι αυτό το οποίο μπορεί κανείς να πει σε όλη αυτή την πύρινη καταστροφή η οποία έπληξε αυτό το σημαντικό κύριε κομμάτι. Κύριε Πατούλη, πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή την ώρα την εικόνα? Πάμε προς οριοθέτηση? Είναι, πώς μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε? Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο φωτιάς. Υπάρχουν πάρα πολύ μικρές εστίες που πρέπει να ελεγχθούν ώστε να μην υπάρξουν πιθανές αναζωπηρώσεις. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία αποδρομή της φωτιάς αλλά και συγχρόνως σε μία απόλυτη ετοιμότητα ώστε μέχρι να υπάρξει η πλήρη κατάσβεση όλων των εστιών να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση σε κάποιο σημείο από αυτές τις εστίες. Κύριε Πατούλη, να σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, διότι ξέρω ότι είστε συνεχώς στο σημείο. Θα έλεγα ότι όλη η περιφέρεια προφανώς και πάνω από 60 οχήματα από χθες το μεσημέρι, είτε μέσα από υδροφόρες, υδροφόρα οχήματα, είτε σκαπτικά υπηρεσίες, όλοι είναι εκεί. Βρίσκονται επιποδός. Και βοηθάμε το δύσκολο έργο του πυροσβεστικού σώματος, που είναι και το αρμόδιο, να κάνει την κατάσβεση έτσι κι αλλιώς. Και το άλλο κομμάτι είναι το ρεύμα, το νερό. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει και η ΕΙΔΑΠ αλλά και η ΔΔΕ να κάνουν όποιες δυνατές κινήσεις ώστε να μπορέσουν να υπάρξει αποκατάσταση, γιατί μην ξεχνάμε το μείγμα του καύσωνα μαζί με αυτές τις συνθήκες που ενδεχομένως μπορούν να προκαλούνται από οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος είναι ένα κράμα εκρηκτικό. Θα έλεγα είναι επίσης, δύσκολα, ναι. Ο καύσωνας μαζί με την ατμοσφαιρική ρήπανση προφανώς από αυτή τη φωτιά θα πρέπει να μας έχει όλους σε εγρήγορση στις ευπαθείς ομάδες εάν δεν χρειάζεται να μην μετακινηθούν για να μην επιβαρύνει τον οργανισμό. Κύριε Πατούλη, ευχαριστούμε πολύ.